κυβέρνηση, είτε αυτό είναι GDL και είτε είναι Invest in Greece ή οτιδήποτε, και τα επιμελητήρια, τα τοπικά επιμελητήρια, να είναι δορυφόροι και κύριοι φορείς για την εφαρμογή των αλλαγών, αλλά και να μπορούν να βοηθούν στο να γίνονται όλες οι αναγκαιοτικές διαδικασίες, οι υποβολές νέων επιχειρηματικών σχεδίων κλπ. Μέσω των επιμελητηρίων. Οπότε τα επιμελητήρια μπορούν να παίξουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Να ξεκινήσουμε να δούμε ένα-ένα τα ερωτήματα. Καταρχήν, για ποιο λόγο έχουν καθοριστική σημασία για την Ελλάδα οι ξένες επενδύσεις. Καταρχήν, να πούμε ότι το μοντέλο του οικονομικού, το οποίο ζήσαμε τα τελευταία 20 χρόνια, στηριζόταν στην κατανάλωση. Πάνω από το 75% κατά μέσο όρο της οικονομικής δραστηριότητας προερχόταν από την ιδιωτική κατανάλωση. Ένα κοντά στο 20% προερχόταν από το δημόσιο, δηλαδή αυτό το οποίο εξόδευε το κράτος, και με ένα μικρό 15% από τις ιδιωτικές επενδύσεις και το εμπορικό ζυγείο, το οποίο συνήθως ήταν αρνητικό, αν είχε αρχίσει αυτό να αλλάζει τους τελευταίους μήνες. Η ιδιωτική κατανάλωση πιέζεται αφόρητα λόγω της οικονομικής κρίσης. Το δημόσιο πλέον δεν έχει να ξοδέψει, οπότε βλέπετε ότι οι επενδύσεις και η επιχειρηματικότητα είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να ανακάμψει η χώρα, δεν είναι μονόδρομος. Και όλα αυτά τα οποία βλέπετε, οι προσπάθειες μεταρρυθμιστικές που γίνονται αυτή τη στιγμή και που εφαρμόζονται είναι περισσότερο για το κράτος, να μπορέσει να μειωθεί και να εξορθολογηθεί το κράτος. Πολύ λίγο όμως γίνονται για την οικονομική ανάκαμψη και όπως βλέπετε από αυτήν εδώ πέρα την απλή εξίσωση, η ανάκαμψη μπορεί να έρθει μόνο από τις επενδύσεις. Οπότε το κράτος στηρίζεται σε εσάς, σαν επιχειρηματίες, για να μπορεί να δει την επόμενη μέρα.